Ένα λεπτό μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης, ο καθηγητής γενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, βρίσκεται στο δελτίο μας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Έχουμε από σήμερα στην Αλεξανδρούπολη το 16ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής στην Αλεξανδρούπολη. Μου λέγατε λίγο πριν ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην πόλη. Ναι, για δεύτερη φορά μετά από 10 χρόνια. Λίγο η πανδημία, λίγο ότι υπάρχει προφανώς ενδιαφέρον και από άλλες περιοχές. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που ξεκίνησε σήμερα το συνέδριο? Η πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ θετική. Τουλάχιστον η αίθουσα ήταν γεμάτη το πρωί που την επισκέφτηκα, αλλά και κατά την ομιλία μου ήταν πάνω από 70-80 άτομα και πάρα πολλοί φοιτητές. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο μήνυμα, τουλάχιστον για την παιδεία. Κύριε καθηγητά, έχουμε εδώ και το τμήμα Οριακής Βιολογίας. Έχουμε βέβαια και το τμήμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Θέλω να μου πείτε, εάν περνώντας τα χρόνια, συζητώντας με τους ανθρώπους και βλέποντας και τους νέους φοιτητές, αισθάνεστε αισιόδοξος για το μέλλον και για τα ελληνικά μυαλά, για τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήμια και τι μπορούν να μας δώσουν στο μέλλον? Είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί τουλάχιστον το τμήμα γενετικής αυτή τη στιγμή πρωτοπορεί στην Ελλάδα σε θέματα αρχαιογενετικής αλλά και υπολογιστικής βιολογίας. Είναι μαζί με το τμήμα, ένα τμήμα στην Κομωτινή, που πρωτοπορούν αυτή τη στιγμή στη μελέτη αρχαίων δειγμάτων από όλη την Ελλάδα. Mm. Και συγκρίνουν αυτό το γενετικό υλικό το αρχαίο με τους σύγχρονους Έλληνες, προκειμένου να βγάλουν συμπεράσματα τόσο να αφορά τη σχέση των Ελλήνων των σημερινών με των Ελλήνων που ζούσαν την νεολιθική εποχή, αλλά ακόμη και για χαρακτηριστικά όπως είναι τι τροφές χρησιμοποιούσαν, ποια ήταν τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει λοιπόν υπολογιστική βιολογία και βιοπληροφορική? Ναι, γιατί πλέον η γενετική δεν βρίσκεται στα σπάργανα όπως ήταν όταν ξεκίνησα εγώ. Αν σκεφτούμε ότι φέτος το βραβείο ιατρικής δόθηκε σε γενετιστή στο ΠΑΜΠΟ για την ανακάλυψη της γενετικής αλληλουχίας του Νεάτερνταλ. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι η αλληλουχία του γονιδίου, όλο του DNA ενός είδους, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι του Νεάτερνταλ, είναι 80 τόμοι. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γραφεί σε κάποιο βιβλίο και μόνο οι υπολογιστές είναι αυτοί οι οποίοι μας βοηθούν να κάνουμε εκμετάλλευση όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, αυτό σε ό,τι αφορά την ιστορία και το παρελθόν, σε ό,τι αφορά το μέλλον, η υπολογιστική βιολογία και η βιοπληροφορική, πού μπορεί να συμβάλλει? Μέχρι η τεχνική νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλλει ακόμη τόσο όσον αφορά την πρόβλεψη ασθενειών, υπήρχε εργασία χθες όσον αφορά τη διάγνωση ασθενειών, αλλά κυρίως να μπορεί να διαβάσει ακόμη και το μυαλό μας. Ναι. Πόσο μακριά είναι όλα αυτά ή πόσο μακρινά είναι όλα αυτά? Γιατί πριν από μερικά χρόνια, πριν από μερικές λίγες δεκαετίες, τα βλέπαμε στις ταινίες του σινεμά και θεωρούσαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ μακριά σε σχέση με εμάς. Δεν είναι καθόλου μακριά. Ήδη, παραδείγματος χάρη, η τεχνολογία της επεξεργασίας του DNA μπορεί και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών όπως είναι μεσογειακή αναιμία, η δρεπανοκική διάνοια και άλλες ασθενείες. Συνεπώς, η τεχνολογία αυτή έχει πλέον χρησιμοποιείται για πρακτικούς λόγους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για την ευγονική. Που σημαίνει, παραδείγματος χάρη, ενώ μπορούμε να επιλέξουμε τα χαρακτηριστικά του παιδιού, ούτως ώστε, παραδείγματος χάρη, κάποιο παιδί να μην γεννηθεί και να έχει μακροπρόθεσμα καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να θέλει να επιλέξει το παιδί του, ούτως ώστε να μπορεί να είναι πιο όμορφο, να έχει γαλανά μάτια ή να είναι πιο έξυπνο και το καθεξής. Ή να έχει μεγαλύτερη αθλητική επίδοση. Ελπίζω ότι η τεχνολογία έχει πάντοτε δύο όψεις και θα χρησιμοποιηθεί μόνο η καλή πλευρά και πάντοτε με τη συνένεση του κόσμου, γιατί αν ο κόσμος δεν πιστέψει ότι όλη η τεχνολογία γίνεται προς το καλό του, θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο μέλλον θα μπορεί η επιστήμη να διαχειριστεί ασθένειες πριν τη γέννηση ενός ανθρώπου, να αποκλείσει ασθένειες
Πριν από τη γέννηση ενός ανθρώπου. Ήδη αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους, τόσο στο επίπεδο της προγεννητικής διάγνωσης, αλλά και όσο και της προεμφυτευτικής διάγνωσης. Συνεπώς, ήδη στην πράξη εφαρμόζεται ακόμη και στην Ελλάδα. Ακόμη έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα δυνατότητα με εξωσωματική γονιμοποίηση να αποκτήσουμε παιδιά που να είναι δότες. Ναι, σε αδέρφια που ίσως χρειάζονται. Τα αδέρφια τους. Ναι, πώς ναι. Τα πράγματα έχουν φτάσει πλέον στο επίπεδο της εφαρμογής σε πολλά επίπεδα. Εδώ λοιπόν μπαίνει, ίσως και θα μπορούσε να είναι και θέμα στο συνέδριο ή σε κάποιο άλλο συνέδριο της Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής, η ηθική και το κατά πόσο οι φοιτητές ή οι καθηγητές ή οι επιστήμονες γενικότερα που συμμετέχουν σε αυτό εκπαιδεύονται και με βάση την ηθική, δηλαδή αν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα αυτά για να αποκλείσουμε ασθένειες και όχι να κάνουμε το άλλο που είπατε και εσείς, να δημιουργήσουμε παιδιά με καλύτερες αθλητικές επιδόσεις. Ήδη γίνεται αυτό. Όταν μιλούσαμε για γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα, παραδείγματος χάρη είχε γίνει το πρώτο συνέδριο στην Καλιφόρνια, ούτως ώστε να τεθούν οι όροι για να μην γίνει κακή χρήση της τεχνολογίας των ασυγγενών DNA. Αλλά όσον αφορά την ηθική των νέων τεχνολογιών, γνωρίζουμε ότι πριν από 2 χρόνια. Ένας Κινέζος επιστήμονας προσπάθησε να τροποποιήσει το γενετικό υλικό των οαρίων ή να επιλέξει τα οάρια κατά τέτοιο τρόπο και να τα τροποποιήσει ώστε να μην γεννηθούν με μια ασθένεια την κυστική ίνωση. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι όλη η επιστημονική κοινότητα, ακόμη και στην Κίνα, επενεύει ούτως ώστε να σταματήσουν αυτές οι ενέργειες οι οποίες δεν έχουν ηθική βάση και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα σενάρια επιστημικής φαντασίας φαίνονται και ότι δεν επιτρέπεται, παραδείγματος χάρη, μπορεί να επιτρέπεται η επέμβαση αυτών των τεχνολογιών για τη θεραπεία ασθενειών οι οποίες αφορούν το σώμα μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αυτές τις τεχνολογίες προκειμένου να τροποποιήσουμε τα οάρια ή τα σπερματοζωάρια μας. Ήδη δηλαδή, και επιπλέον φέτος υπήρχε ένα συνέδριο, θα υπάρχει ακόμα ένα συνέδριο διεθνές, ούτως ώστε να καθοριστούν οι όροι και τα όρια της γενετικής, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Ενώ στη Δύση μπορούμε να θέσουμε κάποιους όρους, λόγω θρησκευτικών λόγων, το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, όπου δεν δέχεται ότι το έμβριο αρχίζει παρά τη 40η μέρα, και ή παραδείγματος χάρη διαφορετικής θρησκευτικών υποθέσεων στην Κίνα, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες να εφαρμοστούν παγκόσμια αυτοί οι ηθικοί κανόνες, οι οποίοι όμως πρέπει να εφαρμοστούν για να μπορεί η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί μόνο για το καλό του ανθρώπου. Υπάρχει όμως, κύριε καθηγητά, εκτός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός είναι τόσο δυνατός ώστε να βάλει κανόνες οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι τα κράτη, τα εργαστήρια αλλά και οι ιδιώτες να τον τηρούν? Ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρχει κάποιος Μέγκελε ο οποίος θα χρησιμοποιήσει πειράματα στους ανθρώπους. Αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζουμε ήδη, στις 2 περιπτώσεις επιστημόνων οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν κλωνοποίηση του ανθρώπου, του Κύπριου Ζαβού και του ενός Ιταλού, επενέβη η επιστημονική κοινότητα και σταμάτησαν αυτά τα πειράματα. Και επειδή και συνέβη και στην περίπτωση του Κινέζου επιστήμου που προσπάθησε να τροποποιήσει το γενετικό υλικό των οαρίων και των σπερματοζωαρίων, μπήκε στη φυλακή και αυτή τη στιγμή και η Κίνα βάζει κάποιους κανόνες ηθικής, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποια πειράματα θα χρησιμοποιηθούν. Ναι. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι το χειμώνα που πέρασε ή το προηγούμενο που είχαμε το mini lockdown, όχι που ήμασταν κλεισμένοι, έκανε η γυναίκα μου ένα μεταπτυχιακό στη βιοηθική και επειδή ήταν μέσω τηλεδιάσκεψης, άκουγα πολλά από αυτά που συζητάμε τώρα, τα οποία αναπτυσσόταν στο μεταπτυχιακό. Και άκουγα και τις απορίες των φοιτητών του μεταπτυχιακού που ήταν πάνω σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, μέχρι πού θα φτάσουμε τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, το ότι θα μπορούμε να εξαλείψουμε ίσως κάποιες ασθένειες, αλλά και μέχρι το πού μπορεί να μπει το φρένο σε αυτή την εξέλιξη. Αυτό το που είπατε για τις ερωτήσεις, μπορώ να σας δώσω, επειδή μιλάμε όλοι για τον κορονοϊό, υπάρχει εργασία χθεσινή, η οποία εξηγεί γιατί περίπου ένα 25% των Εγγλέζων και ένα 20% περίπου των Ελλήνων όταν εμβολιαστούν παρουσιάζουν περισσότερα εξωτερικά αντισώματα και επιπλέον δεν μολύνονται. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν μια συγκεκριμένη γενετική σύσταση. Άρα λοιπόν αν
λόγω της γενετικής σύστασης, συνεπώς ένα 20% των ανθρώπων θα μόνο. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι άτομα τα οποία έχουν παραδείγματος χάρη την ομάδα αίματος Α, έχουν περίπου 46% μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν προβλήματα από το κορονοϊό σε σχέση με τα άτομα της μηδενικής ομάδας. Άρα, πέρα από τους παράγοντες στους οποίους ο περισσότερος κόσμος μιλάει, δηλαδή ότι οι επιπτώσεις του κορονοϊού εξαρτώνται από την ηλικία, κυρίως άτομα που έχουν ηλικία πάνω των 60 ετών ή τα άτομα τα οποία έχουν υποκείμενα νοσήματα ή έχουν παχυσαρκία, υπάρχουν και παίζουν σημαντικό ρόλο και έχει αποδειχθεί πλέον και η γενετική σύσταση του ατόμου τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ του γενικού πληθυσμού. Δηλαδή να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει είτε να εμβολιαστούν με ένα επιπλέον εμβόλιο, είτε το εμβόλιο που θα κάνουν έχει κάποια άλλα συστατικά, είτε γενικά να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό τρόπο προστασίας. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η πρόταση είναι ακριβώς ποια άτομα θα πρέπει να εμβολιαστούν ή ποια άτομα δεν πρέπει να εμβολιαστούν και μπορώ να πω τη γενική οδηγία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, τις παραλλαγές που υπάρχουν στην Ελλάδα, όμικρον 4 και όμικρον 5, σίγουρα πρέπει να εμβολιαστούν όλα τα άτομα που έχουν ηλικία πάνω των 60 ετών και με κείμενα νοσήματα, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικές μελέτες. Υπάρχει μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε πριν από 2-3 ημέρες και αφορά το εμβόλιο της Pfizer, αυτό που χρησιμοποιείται σήμερα στην Ελλάδα. Το επικυρωποιημένο που λέμε. Το επικυρωποιημένο μιλάμε. Είναι σημαντικό ότι αυτό έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει πάρα πολύ τα άτομα τα οποία έχουν κάνει την τρίτη ή και την τέταρτη δόση με αυτό το εμβόλιο σε σχέση με τις παραλλαγές τις οποίες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Επίσης, η άλλη εταιρεία, η Moderna, της οποίας και αυτό το επικυρωμένο εμβόλιο μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, ανακοίνωσε χθες ότι πραγματικά το εμβόλιο σε άτομα ηλικίας πάνω από 18 ετών είναι πολύ θετικά όσον αφορά την αντιμετώπιση των παραλλαγών όμικρον 4, όμικρον 5, που είναι αυτή τη στιγμή επικρατούσε στην Ελλάδα. Η παραλλαγή, παραδείγματος χάρη, όμικρον 4 έχει μια συχνότητα της τάξης περίπου 4-5%, ενώ η παραλλαγή όμικρον 5 έχει περίπου 94%. Και είναι ευτύχημα για τη χώρα μας, πέρα από τον καλό καιρό, ότι οι παραλλαγές οι οποίες είναι επικίνδυνες σε όλο, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, μόνο η παραλλαγή κένταυρος έχει βρεθεί στην Ελλάδα σε 31 δείγματα από το καλοκαίρι, αλλά παρουσιάζει πολύ χαμηλή μεταδοτικότητα και οι τρεις παραλλαγές οι οποίες αυτή τη στιγμή κάνουν θράφη σε πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη Β4-6 και κυρίως η μία η οποία είναι στην Άπο Ανατολή και ονομάζεται Εφιάλτης, δεν έχουν έρθει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή παρόλο τον τουρισμό. Και το λέω αυτό, τουλάχιστον η Ακαδημία Αθηνών εξετάζει εβδομαδία περίπου 1.000-1.200 δείγματα, που θεωρώ είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα για να έχουμε πραγματική εικόνα επιτήρησης από τον ΕΟΔΗ. Τώρα πρέπει να σας ρωτήσω βέβαια, να μου πείτε, δύο πράγματα, αφού μπήκαμε στον κορονοϊό. Το πρώτο, εάν πιστεύετε ότι κάποιος που έκανε 4 εμβόλια με τα προηγούμενα σκευάσματα πρέπει να κάνει και 5 με το επικυρωποιημένο, και αν πιστεύετε ότι τελειώνει η πανδημία. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος έκανα τα 4 και έχω κάνει τα 5. Δυστυχώς η χώρα μας εμβολιάστηκε με την τέταρτη δόση για λόγους τους οποίους δεν καταλαβαίνω, για άτομα ηλικίας πάνω των 60 ετών που γνωρίζουμε ότι το νοσοκομειακό σύστημα είναι πολύ ασθενές. Μόνο 19%, πάρα πολύ μικρό, και υπάρχει εργασία η οποία θα την παρουσιάσουμε θαύριο στο δικό μου το λογαριασμό, που δείχνει ότι η χώρα μας, λόγω του γεγονότος ότι από πλευράς εμβολιαστικής κάλυψης είναι 17η στην Ευρώπη, στις 33 χώρες, παρουσιάζει πάρα πολύ υψηλό θανάτων λόγω του χαμηλού ποσοστού εμβολιασμού. Συνεπώς, ναι, ο εμβολιασμός, να το ξεκαθαρίσουμε, προστατεύει κυρίως από βαριά νόσηση και γνωρίζουμε ότι χθες ανακοινώθηκε από τα ελληνικά πανεπιστήμια ότι όχι μόνον μας προστατεύει από βαριά νόσηση, αλλά ακόμη και αν συμβεί άτομα μεγάλης ηλικίας να καταλήξουμε σε μεθ, και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί έχουν μια στατιστικό σημαντική πιθανότητα να βγουν από τις μεθ, παρά σε όσους με την ίδια ηλικία δεν εμβολιάστηκαν. Και είναι ελληνική μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε χθες. Συνεπώς, ο εμβολιασμός και στην Ελλάδα και παγκόσμια έχουμε δείξει βοηθάει τόσο όσον αφορά να μην δημιουργηθούν σοβαρά συμπτώματα
και ακόμη περισσότερο, ακόμη και όσοι καταλήξουν μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα σε ΜΕΘ. Κύριε καθηγητά, για τους μικρότερους στην ηλικία, για τους νεότερους στην ηλικία, στη δική μου ηλικία, στα 40-45, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε 3 εμβόλια, θα πρέπει να κάνει 4ο εμβόλιο με το επικαιροποιημένο μπαίνοντας το χειμώνα ή θα πρέπει να περιμένει κάτι διαφορετικό, κάποια άλλη οδηγία? Εκείνο το οποίο θα μπορούσα να πω, εξαρτάται ποια ηλικία είναι. Πάντοτε θα πρέπει να συμβουληθείτε το γιατρό σας. Αν έχετε υποκείμενα νοσήματα, η απάντηση είναι αναμφίφυλακτα ναι. Αν δεν έχετε όμως υποκείμενα νοσήματα, τότε μόνο θα συμβουληθείτε το γιατρό σας και ό,τι σας πει θα κάνετε. Μάλιστα. Τώρα, η πορεία της πανδημίας, για να κλείσουμε με αυτό. Η πορεία της πανδημίας, τουλάχιστον στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει μια έξαρση, τόσο στα κρούσματα όσο και στους θανάτους. Αλλά σας είπα, λόγω του γεγονότος ότι έχουμε καλό καιρό και δεν έχουν έρθει οι 3 επικίνδυνες παραλλαγές, έχει έρθει μόνο μία, είναι αρκετά καλή. Ευτυχώς και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλό καιρό. Δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό. Και ας ελπίσω ότι αυτή τη στιγμή η αδρή χρηματοδότηση η οποία γίνεται θα υπάρχουν χρήματα να δημιουργηθούν πλέον εμβόλια τα οποία όχι μόνο θα μας κάνουν να μην αρρωσταίνουμε βαριά, αλλά μην αρρωσταίνουμε καθόλου. Κυρίως να μας προστατεύουν από μολύνσεις. Ναι. Ο χειμώνας πιστεύετε θα είναι δυσκολότερος από τον περσινό ή θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο εάν επιτύχουμε τα ποσοστά εμβολιασμού που λέγατε νωρίτερα? Δυστυχώς δεν είναι εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από το ποσοστά εμβολιασμού που βλέπω αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. 10 με 12.000 άτομα ημερησίως είναι πολύ λίγα. Με 10-12.000 άτομα όταν γινόταν την προηγούμενη χρονιά 100.000. Ναι. Συνεπώς για κάποιο λόγο πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν καταλάβει και κυρίως μιλάω για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών ότι πρέπει να, δύο δόσεις δεν επαρκούν. Η τρίτη δόση, η τέταρτη δόση και η πέμπτη δόση είναι αυτές οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη προσπασία και επιπλέον επειδή στη χώρα μας έχουμε την παραλλαγή όμικρον 4-5, το δυσθενές εμβόλιο το οποίο αφορά αυτό, ακριβώς αυτές τις παραλλαγές είναι ό,τι καλύτερο έχει να παραδώσει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Απλώς ήθελα να πω ότι η ομιλία μου για την οποία είχε αφορούσε τη γενετική καταγωγή των Ελλήνων και συζήτησα 3 διαφορετικά θέματα. Ένα, ποια είναι η γενετική σύσταση των πομάκων και φαίνεται οι πομάκοι έχουν γενετική καταγωγή βαλκανική και δεν έχουν καμία σχέση με την Ασία ή με την Αφρική. Συζήτησα επίσης τη γενετική σύσταση, τη σύγκριση της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με τους Τούρκους που δείχνουν ότι παρόλο το γεγονός ότι 400 χρόνια είχαμε σκλαβιά από τους Τούρκους, εξακολουθούμε να διαφέρει η γενετική μας σύσταση από τον Τούρκων για λόγους θρησκευτικούς, λόγους γλώσσας και ούτω καθεξής. Και το άλλο θέμα το οποίο συζήτησα ήταν η σύγκριση της γενετικής σύστασης των Μινωητών και των Μυκηναίων με τη γενετική σύσταση των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας και φαίνεται ότι η γενετική μας σύσταση αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με τους Μινωήτες και με τους Μυκηναίους που ζούσαν πριν από 2.000 χρόνια και τα γενετικά στοιχεία δείχνουν ότι μετά από 3.500 χρόνια τουλάχιστον υπάρχει γενετική συνέχεια των Ελλήνων και μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα ξαναγεννήθηκε το 1821 και δεν γεννήθηκε όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Ναι. Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, σε αυτή τη μελέτη και σε αυτή την έρευνα αποδεικνύεται η ύπαρξη της συγκεκριμένης φυλής από τα πολύ παλιά χρόνια πια. Και ένα πληθυσμό θα έλεγα, οι γενετιστές, όσο και να φαίνεται παράξενο, να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους φυλή. Ναι. Ναι. Γιατί αυτό? Η φυλή γίνεται χρήση από κοινωνικές ομάδες, φιλολόγους και άλλους, αλλά οι γενετιστές έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες φυλές. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ανθρώπινους πληθυσμούς. Για ανθρώπινους πληθυσμούς. Μπορούμε να κάνουμε και μία πρόβλεψη για το μέλλον. Δηλαδή, αν αυτοί οι ανθρώπινοι πληθυσμοί θα συνεχίσουν, εγώ θα έλεγα αυτοί οι φυλοί, θα συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια ή βλέπετε ότι σιγά σιγά εξασθενεί κάτι σε αυτό? Όχι, γιατί υπάρχει αρκετά πολυμορφισμός, ειδικά στους πληθυσμούς να περιοριστούμε στην Ελλάδα. Επειδή όλες οι μετακινήσεις των πληθυσμών γίνονται κυρίως με τον ίδιο τρόπο και την νεολιθική εποχή και τώρα, ποιος δηλαδή από την Ανατολία, δηλαδή την Τουρκία, ή μέσω του Βοσπόρου ή μέσω των νησιών και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα στους πληθυσμούς κυρίως
της Ελλάδας και γενικά της Βαλκανικής από ό,τι στη Σουηδία ή στις Βόρειες χώρες. Και γνωρίζουμε από την εξέλιξη ότι όπου υπάρχει μεγάλος βαθμός πολυμορφισμού, ακόμη και αν αλλάξουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, το DNA μας θα είναι κατάλληλο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.